μετά τον τελικό ένα post του Βαλμπουενά και ένα του Καραπαπά. Γενικά ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για τις αντιδράσεις του Πάμπλο Γκαρσία στους πανηγυρισμούς που υπήρξαν μετά τον τελικό, έτσι. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου αυτό. Θα σου πω ποια είναι η γνώμη μου πάνω σε αυτό. Εγώ μεγάλωσα στην Κάτω Τούμπα, δίπλα στα Αιγύπτικα. Ο πατέρας μου ήταν ποδοσφαιριστής, βάναυσος, στόπερ, με μια μητάρα τέτοια, 10 χρόνια αλφαεθνική σε πάω κάρι. Έπαιζε ξύλο. Στα καφενεία παίζαν ξύλο. Εγώ για να γλιτώσω τα μπουφάν, να μην μου τα κλέβουν οι Αιγύπτιοι, στη γειτονιά έπαιζα ξύλο. Μεγάλωσα στη δεκαετία του ροκ 80, με μάνες να κάνουν έρωτα στις κερκίδες, ενώ τα υβριστικά συνθήματα, τα οποία ακολούθησαν μπράβοι, σωματοφύλακες, πιστόλια, μαχαιρωμένοι οπαδοί κτλ. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα που γαλουχήθηκε μέσα σε ένα πολύ λαϊκό πράγμα, σε μια πολύ λαϊκή κατάσταση, την οποία ο Γκαρσία ήρθε και έδεσε. Ήρθε και έδεσε. Αν το έκανε ο Γκαρσία στο Καραϊσκάκι ή στο ΟΑΚΑ, εγώ θα τον κατηγορούσα, θα τον έλεγα πρόσεχε και τα λοιπά. Τώρα το κάνει εκεί πέρα και θα πω το εξής. Είναι τόσο ευαίσθητος ο Καραπαπάς και ο Μαρινάκης και οι υπόλοιποι, μα και οι άλλοι τα ίδια κάνουν. Και τα ίδια λόγια για τους Ολυμπιακούς αν τα κάνουν αυτά. Ο Γκαρσία, απ' την άλλη μεριά, δείχνει ότι δεν είναι επαγγελματίας, κλείνει πόρτες και ότι είναι στρατιώτης του ΠΑΟΚ. Οπότε ο Γκαρσία κάνει κακό στον εαυτό του. Γιατί αύριο, όταν πάει ο Οκτώβριος και τον διώξουν, λέω εγώ, δεν πάει καλό ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να φύγει στο εξωτερικό, να πάρει τη Λάουρα και να πάρει στην Ουρουγουάη σε μια άλλη χώρα να κάνει τον προπονητή. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι λαϊκισμός. Είναι καθαρός λαϊκισμός. Mm. Δηλαδή, κάνουμε τον Ολυμπιακό, δίνουμε μια γλωσσιά από κάτω, παίζουμε μπάλα, βρίζουμε το Μαρινά κτλ. Εντάξει, και άλλοι κάτω εσείς στην Αθήνα δεν είστε τόσο ευαίσθητοι. Άκου Κώστα, το ότι έχουν συμβεί παρόμοια περιστατικά με παίκτες αλλά ακόμα και προπονητές στο πρόσφατο παρελθόν άλλων σωματείων, δεν πάει να πει ότι το έχετε κάνει κι εσείς, μη φωνάζετε που το κάναμε κι εμείς. Έτσι, μην τα βάζουμε όλα. Όχι, εγώ δεν περίμενα μια. Ξέρω εγώ, να διαβάζω βιβλίο του Κοέλιο στην Τούμπα, ας πούμε. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά είναι προπονητής του ΠΑΟΚ και ξέρεις, εγώ αντιλαμβάνομαι όσους λένε ότι αν βγάζει αυτό το προφίλ ο προπονητής του ΠΑΟΚ, αυτό το προφίλ καθρεφτίζεται και στο σύλλογο, καταλαβαίνεις. Βέβαια. Γιατί ο σύλλογος του ΠΑΟΚ τι είναι, τα καλόπαιδα με τα βουρτσισμένα δόντια και με τον πολιτισμό. Εγώ στην Τούμπα το σπίτι μου, το πατρικό είναι 1000 μέτρα από το γήπεδο. Τι περιμένω δηλαδή ο ΠΑΟΚ, ότι έχει εκπολιτιστεί επειδή έχει λεφτά. Θα σου πω κάτι. Δηλαδή φαντάζεσαι εμένα με λεφτά. Πες ότι τυχαίνει και έχω λεφτά. Πιστεύεις ότι θα γάρω σε κουστούμι ή θα πάρω κανένα μερσεντές ή θα ξέρω εγώ, θα μιλάω στο πληθυντικό και θα... πάλι τέτοιος θα είμαι. Ναι. Δηλαδή, είδε ο γύπτος στη γενιά του και αλλαγάλια στην καρδιά του. Τώρα, από, ΠΑΟΚ, δηλαδή. Από την άλλη όμως, για να τα λέμε όλα, το να γίνεται μία τόσο έντονη κριτική και να εστιάζει ο Ολυμπιακός σε αυτό τόσο πολύ, ίσως είναι και για να αποπροσανατολίσει και από την, αποτυχία, από την αποτυχία του κυπέλου. Δεν λέω είναι πανέξυπνος, συγγνώμη, ο Καράπαπας και ο Ολυμπιακός, ναι. Και πανέξυπνος και ο Γκαρσία. Ναι. Γιατί σου λέει, άμα βρίσκω το Μαρινάκι, του κάνω κανένα χειροκτό κτλ. Αν είχα μια πιθανότητα να με διώξουν από τον ΠΑΟ, άντε διώξε με τώρα. Όχι, ναι. Μισό λεπτό. Όταν παίρνεις ένα κύπελο απέναντι στον Ολυμπιακό, τερματίζεις δεύτερος και κάνεις γενικά αυτό το καλό φινάλε. Δεν ξέρω αν του το σφίριξε ο Βιερίνη, αν το σκέφτηκε μόνος του το 3-4-3 ή το 3-5-2. Το σφίριξε και το έκαναν μαζί. Πάντως δούλεψε. Ώρες ολόκληρες στο σπίτι, βάζω, έδινε τους καφέδες. Μισό λεπτό. Λάουρα, έγινε τα γλυκά. Δούλεψε. Ναι. Εντάξει, δούλεψε πάντως. Δούλεψε. Έτσι, δούλεψε. Γιατί έκρυψε και τις αδυναμίες αγωνιστικές ενδεχομένως που έχει ο ΠΑΟΚ και δημιούργησε και μια ασφάλεια. Ούσα η ομάδα πιο συμπαγής. Εντάξει, ναι, αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί πάντως, και πέρα. Πάντως, δεν ξέρω αν το τελείωσε αυτό το θέμα. Εγώ, Γιάννη, μπαίνω στην Τούμπα, βρίζουν μάνες. Στο Καραϊσκάκι βγαίνουν μπουνιές, ξέρω εγώ, έξω
από το γήπεδο, μέσα στο γήπεδο, μπράβοι, ιστορίες. Έχω γουρουνοποιηθεί, δηλαδή, θέλω να σου πω. Ναι. Και ότι, επειδή είμαι και που έχω περάσει σαν παιδί τη δεκαετία του 80 και με τον Αλέφαντο δάσκαλο, και ο Μαρτίς να το έκανε, ναι. Δεν θα του έκανα το χατήρι εδώ. Εντάξει, ο Μαρτίνς δεν θα το έκανε. Εντάξει, δεν θα το έκανε γιατί είναι κύριος. Δεν θα το έκανε. Ο Μαρτίνς έκατσε μετά για να, από σεβασμό στον αντίπαλο σχεδόν σε όλη τη στέψη, έτσι, που δεν είναι και το ευχάριστο πράγμα. Θα σου πω τώρα μια αλήθεια. Ο Γκαρσία και ο Μαρτίνς. Έλα 40 χρόνια πίσω. 40 χρόνια πίσω. Δεν βλέπεις τον Αλέφαντο και τον Μετρόπουλο στις φυσιογνωμίες. Ο Αλέφαντος ο εκρηκτικός με τις μπουνιές. Ο Πετρόπουλος. Ωραίος άντρας αυτός, ναι, πράγματι, αυτό είναι χαρακτήρες. Ναι. Μπορώ να φτιάξω εγώ στα 44. Είναι χαρακτήρες.